Όπως έχετε διαπιστώσει, η φετινή χριστουγεννιάτικη επίσκεψη στο νοσοκομείο Λεμεσού πραγματοποιείται μέσα σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες από ό,τι στο παρελθόν, λόγω ακριβώς της πανδημίας του κορονοϊού. Για ακόμα μια χρονιά, από την πλευρά της ΕΔΕΚ, με αυτή μας την κίνηση, θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τη διεύθυνση, το ιατρικό και το νοσηλευτικό και το λοιπόν προσωπικό του νοσοκομείου Λεμεσού και όχι μόνο, για τις υπηρεσίες που προσφέρει στους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Και την ίδια στιγμή θα θέλουμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι ως ΕΔΕΚ θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε δίπλα τους, στην καθημερινότητα τους, στα προβλήματα τους, γιατί ακριβώς το επίπεδο της προσφερόμενης περίθαλψης στους συμπατριώτες μας σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό ασκούν αυτό το λειτουργήμα. Γι' αυτό θα ήθελα για ακόμα μια φορά να τους συγχαρώ, να τους ευχαριστήσω και να τους διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε καθημερινά δίπλα τους. Τόσο στο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπόν προσωπικό, όσο και στους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Και βεβαίως για να πληρωθούν μετά το Γενάρη, θα πρέπει να περάσει και να ψηφιστεί, να υπερψηφιστεί ο προϋπολογισμός. Για να γνωρίσετε και στην πράξη τη δουλειά τους, κύριε Τζούμπουλη. Την δουλειά τους τη γνωρίζω στην πράξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί τυχάνει να έχουμε συχνές επικοινωνίες και επαφές μαζί με τα νοσηλευτήρια και με τους λειτουργούς τους. Αλλά την ίδια στιγμή δεν αρκεί μόνο να υπάρχει έγκριση του προϋπολογισμού. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αγωνιζόμαστε για να βελτιώσουμε και τις συνθήκες που προσφέρονται ιατρικές και όχι μόνο υπηρεσίες στους πάσχοντες συνανθρώπους μας στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Υγείας, χωρίς φυσικά να αλλοιώνεται η νομοθεσία, αλλά να βελτιώνεται η φιλοσοφία και να υλοποιείται στην πράξη. Γιατί δυστυχώς πρέπει να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές στρεβλώσεις όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας, με αποτέλεσμα αντί να αναβαθμίζεται, σε ορισμένες περιπτώσεις να υποβαθμίζεται η προσφερόμενη περίθαλψη. Γι' αυτό και θα αγωνιστούμε όσο μπορούμε για την περαιτέρω αναβάθμιση της προσφερόμενης περίθαλψης στους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Από δικές μας πλευράς θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την ΕΔΕΚ όσο και τον κύριο Σιζόπουλο, που είναι σταθερή στις επισκέψεις στο νοσοκομείο. Αυτή τη χρονιά είναι λίγο πιο δύσκολες οι συνθήκες, άρα κάνουμε την νομισμένη στο προάβλιο και ευχόμαστε όλοι ότι την επόμενη χρονιά θα είμαστε πολύ καλύτερα ούτως ώστε να περάσουμε μέσα στο νοσοκομείο όπως είστε και να κάνουμε τις επισκέψεις στους θελάμους. Θα ήθελα εκ μέρους του προσωπικού για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω τόσο την ΕΔΕΚ όσο και τον κύριο Σιζόπουλο για την εδώ της παρουσία. Ευχαριστώ.